σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Σε μια τιμητική τελετή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Γκάλης αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για την προσφορά του που δεν περιορίζεται μόνο στο αθλητικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στο κοινωνικό. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει πίσω ξανά το πλεονέκτημα έδρας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψεις σε 9 παρατέρατο στην Κωνσταντινούπολη τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Τούδη για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague. 8η αγωνιστική των play-off σήμερα με δύο Super Derby. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Άρης Βόλος σέντρα σε όλα τα παιχνίδια στις 8. Μετά τα επεισόδια στο Ολυμπιακό ΑΕΚ και την επίθεση στον Ιταλό διαιτητή Μάσα, ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρου Τσέφριν με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Τάκη Μπαλτάκο, ενημέρωσε πως πάβει πλέον η αποστολή διαιτητών Elite και πρώτης κατηγορίας στη Super League για τα παιχνίδια των Play-Off. Στην Αγγλία, η Arsenal νίκησε εύκολα με 3-1 την Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου και παρέμεινε στην κορυφή της Premier League, έχοντας βέβαια παραπάνω μάτς από την City. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη δοκιμάστηκε για περίπου 3 ώρες κόντρα στην Μπέγκου, όμως στο τέλος με νέα ανατροπή πήρε την νίκη με 2-1 και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά της Μαδρίτης για πρώτη φορά στην καριέρα της, εκεί όπου θα βρει το νούμερο 2 του κόσμου, Αρίνα Σαβαλένκα. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο του Μιράγιας, επικρατώντας με 2-0 σετ και εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά του Μαδρίτ Open για τρίτη φορά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Στρούφ. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα, μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο να έχετε μια όμορφη ημέρα.